Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Έκπληξη, το δώρο του καναλιού μας για την καθαρά Δευτέρα του 2021 είναι ένα υπερβλοκ, σούπερ βλοκ με το Χάρη του Βασιλιάδη. Καλησπέρα. Χάρη μου, καλησπέρα. Καλή Σαρακοστή να έχουμε. Καλή Σαρακοστή, Θέκλα μου. Καλή Σαρακοστή σε όλες τις ακροάτριες, τους θεατές και θεάτριες. Τις θεάτριες, ναι, και ακροατές και ακροάτριες, γιατί πολλοί μας βάζουν στα ακουστικά και πάμε περπάτημα ή γυμνάζονται ακούγοντας αυτά που λέμε. Λοιπόν, ο Χάρης έχει ετοιμάσει ένα τέλειο θέμα. Αν μπορώ να πω τη λέξη υπερτέλειο, θα την πω υπερτέλειο θέμα για τα χαλάκια. Και εγώ σε αυθεντικό χαλάκι ενθουσιάστηκα πάρα πολύ διαβάζοντας την παρουσίαση που έχει ετοιμάσει ο Χάρης για το θέμα. Και το μόνο που θα πω πρωτού ξεκινήσουμε είναι ότι ο Χάρης χρησιμοποιεί ευφυώς την ελληνική λέξη το χαλάκι για να περιγράψει αυτό που λέμε εμείς στο κανάλι μας στα αγγλικά people pleaser. Λοιπόν, Χάρη, καλώς όρισες. Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα. Έχεις κάτι ωραίες εικόνες εδώ. Τώρα μπαίνω στον πειρασμό να μοιραστώ την οθόνη μου και να δείξω αυτή την εικόνα. Τη βλέπεις? Τη βλέπω, ναι. Το χαλάκι. Welcome. Τώρα σταματάω να μοιράζομαι την οθόνη μου και ξεκίνησε εσύ να μας μιλήσεις για το θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα αρχίσω κάτι με κάτι που είπε ο Bill Cosby, ο ηθοποιός, ο Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος είπε, δεν ξέρω ποιον είναι το κλειδί της επιτυχίας, ξέρω όμως ότι το κλειδί της αποτυχίας είναι να προσπαθείς να ευχαριστείς όλον τον κόσμο. Εντάξει, εδώ ένα disclaimer ότι συμφωνούμε με αυτό που είπε ο Bill Cosby, αλλά διαφωνούμε με τα πράγματα τα οποία τον έχουν καταδικάσει. Διαφωνούμε απολύτως, απόλυτα. Me too, hashtag me too. Μάλιστα. Ναι. Και εδώ βασικά, έτσι να δώσω ένα παράδειγμα, έχουμε ας πούμε κάποιον που λέει θέλεις να πάει σινεμά το Σάββατο, σίγουρα. Μπορείς να ολοκληρώσεις αυτό το project αύριο, λέει κάποιος προϊστάμενος στον υφιστάμενο, ναι. Δεν είναι υπέροχη αυτή η μουσική, είναι. Μετά δεν ξέρω αν θέλεις να πεις για την άλλη... Τώρα θα δείξουμε αυτή την εικόνα. Τώρα θα δείξουμε αυτή την εικόνα. Θα μοιραστούμε ξανά την οθόνη μας με το Χαρούλι και με εσάς. Σε λέω αγαπητικά, Χαρούλι, μην παρεξηγήσεις. Ναι, είμαστε καλοί φίλοι. Αγαπώ σε μωρό μου. Φαίνεται τώρα? Φαίνεται, ναι. Λοιπόν, σε αυτή την εικόνα. Λέει ο άνδρας, λέει ένας στην κοπέλα, «We were thinking burritos for lunch». Σκεφτόμαστε να φάμε burritos για γεύμα. Αγαπώ τα burritos, λέει. Τέλεια. Και μετά κάθονται να φάνε και αυτή σκέφτεται από μέσα της, «I hate burritos». Μάλιστα. Ναι. Ναι. Να γνωρίσουμε τώρα τα χαλάκια. Τα χαλάκια είναι από τους ωραιότερους και πιο εξυπηρετικούς ανθρώπους. Ποτέ δεν λένε όχι. Μπορείς πάντα να βασίζεσαι σε αυτούς. Περνούν πολύ χρόνο να κάνουν πράγματα για τους άλλους και προσπαθούν να προβλέψουν τις ανάγκες των άλλων. Τα χαλάκια προσπαθούν να κρατήσουν όλους τους γύρω τους χαρούμενους και ικανοποιημένους. Αυτή η συνεχής προσπάθεια όμως κοστίζει. Βοηθώντας τους άλλους, κάνει τα χαλάκια να αισθάνονται καλά προσωρινά. Ωστόσο, δεν υπάρχει ποτέ ένα τελικό σημείο όπου να μπορούν να χαλαρώσουν, επειδή υπάρχει πάντα κάτι άλλο που θα μπορούσαν να κάνουν για τους άλλους. Τα χαλάκια επίσης έχουν δυσκολία να εκφράσουν τις δικές τους επιθυμίες και ανάγκες. Μπορεί να αρνούνται ότι έχουν προβλήματα, επειδή δεν θέλουν να επιβαρύνουν τους άλλους με τα προβλήματα τους και συχνά νιώθουν εγωιστές και ενόχια, δεν μπορούν να τα κάνουν όλα. Μάλιστα. Το να θέλεις να βοηθήσεις τους άλλους δεν είναι κακό και μπορεί να έχει πολλά θετικά αποτελέσματα. Ωστόσο, το να προσπαθείς υπερβολικά να ευχαριστείς τους άλλους έχει πολλές αρνητικές συνέπειες. Το να είσαι χαλάκι των άλλων είναι τοξικό, γιατί δεν δίνεις την ευκαιρία στον εαυτό σου να είσαι ευτυχισμένος. Δηλαδή, δεν τον αφήνεις να κάνει την καλύτερη επιλογή για σένα. Τώρα θα μοιραστώ ξανά την οθόνη, γιατί είναι μια πολύ ωραία εικόνα εδώ.
Τι είναι αυτό το χέρι και η μαριονέτα? Η μαριονέτα είναι το χαλάκι, γιατί πολλές φορές τα χαλάκια τους κάνουν ό,τι θέλουν οι άλλοι. Δηλαδή όταν κάποιος που είναι επιτίδιος μπορεί να εκμεταλλευτεί ένα χαλάκι. Και τα χαλάκια γίνονται μαριονέτες στον άλλο. Βάλε στο δέντρο σου λίπασμα, λες χάρη. Μάλιστα. Άρα εδώ για να, γενικά τα δέντρα για να μεγαλώσουν θέλουν λίπασμα. Και το λίπασμα είναι όλα τα άσχημα που, πώς το λέμε, που σου είπαν, τα αρνητικά κλπ. Άρα κάποιος έχει την επιλογή να κρατά το λίπασμα στα χέρια και να το χρησιμοποιήσει για να καρποφορήσει. Και άρα... τώρα δεν είχα βγει από το μοίρασμα οθόνης για να δείξω αυτό το τέλειο που έχεις βρει εδώ. Είναι δύο άνθρωποι μπροστά σε έναν τάφο και λέει, ο πάνω στον τάφο λέει RIP, που σημαίνει rest in peace, αναπαύσου εν ειρήνη, και γράφει I apologize if my death saddens or inconveniences you. Απολογούμε αν ο θάνατος μου σας στενοχωρεί ή σας φέρνει σε δύσκολη θέση. Και λέει they say he was a chronic people pleaser. Και λέει, λένε αυτοί που βλέπουν τον τάφο, λένε πως ήταν ένας χρόνιος ευχαριστητής. People pleaser ήταν χαλάκι τη ζωή του όλη. Μάλιστα. Πάμε στη διάγνωση τώρα, να δούμε τα σημάδια που δείχνουν ότι κάποιος είναι χαλάκι. Το πρώτο πράγμα δίνει προτεραιότητα στη φροντίδα των άλλων ανθρώπων πάνω από τον εαυτό του. Δεύτερον, αισθάνεται υπερβολικά υπεύθυνος για τα συναισθήματα των άλλων και μπορεί να αφήσει τα δικά του συναισθήματα στην πάντα. Τρίτον, αναλαμβάνει την ευθύνη για τις συμπεριφορές των άλλων ανθρώπων. Τέταρτον, δυσκολεύεται πολύ να ζητήσει αυτό που χρειάζεται. Και πέμπτον, αισθάνεται ένοχος ή εγωιστής αν βάλει σε προτεραιότητα τις δικές του ανάγκες. Δηλαδή, μπορεί να φοβάται να το κάνει επειδή πιστεύει ότι οι άλλοι μπορεί να απορρίψουν τις ανάγκες του ή να θυμώσουν για το αίτημά του. Και εδώ βλέπουμε ένα πολύ ωραίο σκίτσο πάλι. Λέει, είναι μάλαμαν αυτός ο άνθρωπος, θυσιάζεται για τους άλλους. Και δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος κρέμεται πάνω από έναν κρεμό για να περάσουν οι άλλοι από πάνω του. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Μάλιστα. Εδώ βασικά είναι, για να ξεκαθαρίζουμε κάτι, άλλο να γίνεται κάποιος χαλάκι, να τον πατήσεις, και άλλο η γενναιοδορία. Είναι αυτό που συζητούσαμε και στην αρχή μαζί. Βασικά τα χαλάκια μπορεί να φέρονται πολύ γενναιόδωρα, όμως υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Η αληθινή γενναιοδορία προέρχεται από υγιήν αυτοσεβασμών, τα χαλάκια έχουν μειωμένο αυτοσεβασμό και την ανάγκη για έγκριση και αποδοχή από τους άλλους. Οι άνθρωποι που τείνουν να υποτάσσονται στους άλλους από την ανάγκη τους για αποδοχή μπορεί να είναι πολύ εξουθενωτικοί. Μπορεί να δυσκολεύονται να έχουν ουδέτερη στάση ή να υπερασπιστούν τον εαυτό τους όταν πραγματικά χρειάζεται. Βασικά τα χαλάκια είναι ανασφαλείς και αν αξίζουν ή όχι βασίζεται στις απόψεις των άλλων και ίσως ένας λόγος που είναι χαλάκια είναι αυτή η ανάγκη για αποδοχή και η ανασφάλεια τους. Μάλιστα. Πάμε τώρα να μας περιγράψεις το προφίλ του χαλιού. Μάλιστα. Το προφίλ του χαλιού φοβάται να απορριφθεί, να εγκαταληφθεί. Το μοιάζει υπερβολικά για το τι σκέφτονται και αισθάνονται οι άλλοι για τον ίδιο ή την ίδια. Φοβάται να πει όχι, να θέσει όρια ή να φαίνεται κακός, το κακός σε εισαγωγικά. Διψού για την αποδοχή και την έγκριση των άλλων. Είναι κολλημένοι σε σχέσεις όπου δίνουν περισσότερα από όσα παίρνουν, πολύ περισσότερα. Δουλεύουν υπερβολικά λόγω υπερβολικής αίσθησης προσωπικής ευθύνης, ειδικά στον χώρο της εργασίας, αμελούν τις δικές τους ανάγκες και έχουν πιθανότητα να πάθουν burnout. Εργασιακό burnout, δηλαδή να καούν συναισθηματικά, ψυχικά από την πολλή δουλειά. Μάλιστα. Και γράφεις εδώ αυτοεκτίμηση, όχι στο απόγειο, στο υπόγειο. Ακριβώς, τα χαλάκια έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση γιατί αγνοούν τις ανάγκες τους για να βοηθήσουν τους άλλους, να φροντίσουν τους άλλους και φυσικά δεν εκτιμούν τον εαυτό τους και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ματέωση, κατάθλιψη και άγχος. Και εδώ βλέπεις μια πολύ ωραία εικόνα που έχεις βάλει, I am enough. Είναι ένα από αυτές τις κουβέντες που λες να λέμε στον εαυτό μας, είμαι αρκετός. Ή το, ποιο είναι το άλλο μας έλεγε, I love you, ποιο ήταν το άλλο μας έλεγε σε κάποιο. I love myself. I am enough. Ένα positive affirmation. Μέσα στο μυαλό του χαλιού. Κατάφερες να μπεις στο μυαλό του χαλιού?
Εντάξει, από την κλινική μου εμπειρία, κάποια πράγματα που ακούω και από ανθρώπους που έρχονται στο γραφείο, κάποιες πιθανές σκέψεις, γιατί σίγουρα δεν μπορώ να διαβάσω το μυαλό του άλλου. Βασικά, σκέφτονται οι ανάγκες των άλλων, βρίσκονται πάντα σε προτεραιότητα. Πρέπει να προγνωρίζω ή να... ποια είναι η λέξη σωστή, να... Προβλέπω. Να προβλέπω τις επιθυμίες των άλλων. Πρέπει να προσφέρομαι σε όσους γνωρίζω. Η επιτυχία είναι ανυπόφορη. Δηλαδή, δεν αντέχουν να επιτύχουν δηλαδή τα χαλάκια. Ακριβώς. Έχουν ενοχές όταν είναι επιτυχημένοι. Νιώθουν τεράστιες ενοχές. Και πρέπει να δικαιολογούνται στους άλλους για τις επιτυχίες τους. Ναι. Mm-hmm. Έχω την ανάγκη να βοηθά τους άλλους ακόμα και χωρίς να μου το ζητήσουν. Δεν αντέχω τη φιλοδοξία. Προσπαθώ να κάνω τους άλλους ευτυχισμένους, αλλά κανένας δεν το αναγνωρίζει αυτό. Όταν τους δίνεται η προσοχή, αισθάνονται ενοχές. Το να ενδιαφέρομαι και να ασχολούμαι με την ευτυχία των άλλων δίνει νόημα στη ζωή μου. Ξεχνάω τον εαυτό μου όταν σκέφτομαι πώς θα βοηθήσω τους υπόλοιπους. Κάθε γονιός θα έπρεπε να θυσιάζει τα πάντα για τα παιδιά του. Η προσωπική επαγγελματική ανάπτυξη δεν είναι προτεραιότητά μου. Αισθάνομαι ότι δεν αξίζω την αποδοχή των άλλων. Μόνο προσφέροντας τους άλλους θα γίνω αποδεκτός. Αγάπη είναι πάντα να δίνεις. Χαλαρώνω μονάχα όταν βρίσκομαι εντελώς μόνος μου, γιατί όταν είναι με άλλους σίγουρα δίνει. Δεν μου αρέσει να κάνουν πράγματα οι άλλοι για μένα. Δεν θα καταφέρω ποτέ να είμαι εντάξει στις επιθυμίες των άλλων, δηλαδή να τις ικανοποιώ 100%, και δεν μου αρέσει να μου δίνουν προσοχή ή ανταμοιβές για τις πράξεις. Ρε Χάρη, ταύτιση για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου, ταύτιση. Και είμαι σίγουρη ότι και πολλοί από τους ανθρώπους που παρακολουθούν αυτό το vlog θα νιώσουν αυτή την ταύτιση. Δώσε μου την ευκαιρία λίγο να σχολιάσω πάνω σε αυτά που έχεις πει. Δεν μπορώ να σιωπήσω. Πιθανές σκέψεις, λέει, στο μυαλό του χαλιού. Φοβερό, μέσα στο μυαλό του χαλιού. Οι ανάγκες των άλλων είναι πάντα προτεραιότητα. Το πιο σημαντικό είναι να ικανοποιήσω τους άλλους. Πρέπει να προσπαθώ να σκεφτώ τι έχει ανάγκη ο άλλος πριν να μου το πει και να το δώσω. Σε όποιο γνωρίζω πρέπει να προσφέρομαι. Δεν αντέχω να είμαι επιτυχημένος. Έχω ανάγκη εγώ προσωπικά να βοηθήσω τους άλλους. Προσπαθώ να κάνω τους άλλους ευτυχισμένους, αλλά κανένας δεν το αναγνωρίζει. Γιατί τις περισσότερες φορές προσπαθούμε χωρίς να μας το ζητήσουν οι άνθρωποι. Το να ενδιαφέρομαι και να ασχολούμαι με την ευτυχία των άλλων δίνει νόημα στη ζωή μου. Ξεχνάω τον εαυτό μου όταν σκέφτομαι πώς θα βοηθήσω τους υπόλοιπους. Επίσης, αυτό η αγάπη δεν είναι θυσία που είχαμε πει στο βιβλίο μου Χαρούμενα παιδιά. Ο Χαλής σκέφτεται κάθε γονιός ότι έπρεπε να θυσιάζει τα πάντα για τα παιδιά του. Επίσης, η προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη να μην είναι προτεραιότητα. Και επίσης, αν νιώθουμε εμείς τα χαλιά, οι people pleasers, ότι δεν αξίζουμε την αποδοχή των άλλων και την ευχαρίστηση στη ζωή μας. Και πρέπει συνέχεια να προσφέρουμε. Η αγάπη είναι να δίνει συνέχεια. Γι' αυτό εμείς οι people pleasers ή τα χαλιά, όπως τα λες εσύ πολύ εύστοχα, χαλαρώνουμε μόνο όταν είμαστε μόνοι μας. Γιατί άμα έχει κάποιον άλλο στο χώρο, νιώθουμε την ανάγκη να τον ικανοποιήσουμε. Επίσης, δεν μας αρέσει να κάνουν πράγματα οι άλλοι για μας. Και νιώθουμε ότι δεν μας αρέσει να μας λένε μπράβο ή να μας δίνουν προσοχή. Απαναγία μου, ρε Χάρη, φοβερά. Ταύτιση, μιλάμε. Εγώ δεν είμαι χάλι απλό. Είμαι περσικό χάλι, περίτεχνο. Γιατί όμως φαίνεται να επηρεάζει τις γυναίκες περισσότερο από τους άντρες, Χάρη μου? Ναι, βασικά η φροντίδα εξακολουθεί να είναι μια πιο πολύτιμη ποιότητα στις γυναίκες παρά στους άντρες. Έχει γίνει μια μελέτη στην Αμερική το 2017 και που έχει δείξει ότι η ενσυναίσθηση, η φροντίδα, η καλοσύνη κατατάσσονται ως το δεύτερο πιο σημαντικό χαρακτηριστικό στις γυναίκες, αλλά ήταν ο αριθμός 7 για τους άντρες. Άρα είναι ο τρόπος που μεγαλώνουμε και το πώς μας έχει μάθει η κοινωνία ότι η γυναίκα, αυτή την εικόνα πρέπει να τη δείξω, ότι η γυναίκα πρέπει να ικανοποιεί συνεχώς τους άλλους. Τι ωραία εικόνα αυτή που έχεις βρει εδώ. Λοιπόν, είναι μία μητέρα η οποία μιλάει στο Zoom με το ένα χέρι, με το άλλο χέρι πλένει πιάτα, με το άλλο τακτοποιεί τα πιάτα, με το άλλο βάζει ρούχα στο πλυντήριο, με το άλλο ασχολείται με το μωρό και με το άλλο μαγειρεύει. Η πολλαπλή ρόλη της γυναίκας, ε. Μάλιστα. Πολύ ωραία εικόνα αυτή. Πάμε παρακάτω. Το κόστος του να είσαι χαλάκι.
Σίγουρα υπάρχει κόστος, πάρα πολλά μειονεκτήματα, πάρα πολλά αρνητικά. Καταρχήν η βαθιά δυσαρέσκεια. Οι ανάγκες σου δεν ικανοποιούνται. Η απώλεια του εαυτού, κάποιος χάνει τον εαυτό σου, δηλαδή να μην έρχεται κάποιος σε επαφή με τον εαυτό του, ισοδυναμεί με τεράστια απώλεια δημιουργικότητας, πάθους, υποκίνηση και αυθορμητισμού. Ναι, όταν γίνεσαι χαλή, χάνεις κάθε όρεξη για ζωή, γιατί στην ουσία δουλεύεις ή προσπαθείς για τους άλλους, όχι για σένα. Και επίσης κουράζεσαι. Εξάντληση. Ακριβώς. Η εξάντληση και η κόπωση, λέει ο Χάρης, είναι χαρακτηριστικά γνωρίσματα των χαλιών. Αυτές είναι φυσικές συνέπειες στην υπερβολική δοτικότητα. Και το άλλο πολύ σπουδαίο που λες, απώλεια οικειότητας. Είναι σχεδόν αδύνατο να συνδεθείς με κάποιον που δεν δίνει στη σχέση ή δίνει λιγότερο. Με το να δίνουμε εμείς περισσότερα, χάνουμε την οικειότητα. Και επίσης μοναξιά. Είσαι τόσο απασχολημένη. Παιδιά, ο Χάρης τα έχει γράψει αυτά, εγώ απλώς τα διαβάζω. Μοναξιά. Είσαι τόσο απασχολημένος φορώντας χαμογελαστές μάσκες, έτσι δεν σε αγαπά κανένας με τους δικούς σου όρους. Επίσης γίνεσαι μαριονέτα. Διαμορφώνεσαι τόσο πολύ από τις σκέψεις των άλλων που χάνεις πολλές ευκαιρίες στη ζωή. Επίσης εμείς τα χαλιά φοβόμαστε τον κίνδυνο και την αποτυχία. Και επίσης χάνουμε την ελευθερία μας. Ανταλλάζουμε την προσωπική μας ελευθερία για την επιλογή των άλλων. Και μπορεί να έχουμε και ψυχοσωματικά συμπτώματα όταν είμαστε χαλιά. Πονοκεφάλους, γαστρεντερικά προβλήματα, χρόνιους πόνους, κόπωση. Αυτό με την κόπωση, ρε Χάρη, πόσο πολύ. Πάρα πολύ, ναι. Burnout σύνδρομη, υπερκόπωση που έλεγαν παλιότερα έτσι κλαϊκευμένα, που το συναντάς στα χαλιά. Το κόστος του να είσαι χαλή, συναισθηματική στέρηση. Καλύπτουμε τις ανάγκες των άλλων, αλλά όχι τις δικές μας. Φαινόμαστε ικανοποιημένοι, αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι στην πραγματικότητα. Προσφέρουμε με ένταση μέχρι να βλάψουμε τον εαυτό μας. Ναι. Επίσης, νιώθουμε εμείς τα χαλιά. Είναι εντάξει που τα διαβάζω εγώ? Ναι, ναι, τέλεια. Ναι, αυτό το διαβάζω. Ναι, εμείς τέλεια. Τα χαλιά νιώθουμε τοξική ενοχή. Χάρη πρέπει να γράψεις βιβλίο. Έγραψες καμιά φορά βιβλίο? Όχι. Πρέπει. Τα χαλάκια αισθάνονται συνήθως πολύ ενοχή όταν δίνουν προτεραιότητα στις δικές τους ανάγκες έναντι των αναγκών των άλλων. Νιώθουμε άσχημα να κάνουμε κάτι για μας. Το όχι του χαλιού είναι σπάνιο και είναι συνυφασμένο με την ενοχή. Πράγμα που μας καθιστά έρμεο των επιθυμιών των άλλων. Εμπλεκόμαστε εμείς τα χαλάκια σε σχέσεις αυτοθυσίας και παρετούμαστε από οποιαδήποτε διεκδικητική συμπεριφορά. Αυτή η τοξική ενοχή σημαίνει ότι το ενοχικό χαλάκι έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, ματιώνεται εύκολα, απογοητεύεται εύκολα δηλαδή, και διστάζει να θέσει όρια, επειδή φοβάται ότι έτσι θα χάσει την αποδοχή των άλλων. Παραμελούμε τις ανάγκες μας αφού βάζουμε το πρέπει πάνω από το θέλω. Μοιάζουμε να αγνοούμε ότι το ναι δεν αποτελεί μονόδρομο και ότι υπάρχει και επιλογή του όχι. Για μας μόνο το ναι υπάρχει, το όχι δεν υπάρχει. Έχουμε μια προθυμία εμείς τα χαλιά να αναλάβουμε ακόμη και ευθύνες που δεν μας αναλογούν. Ή μόνο τέτοιες αναλαμβάνουμε, μάνα μου, ευθύνες που δεν μας αναλογούν. Τα ενοχικά συναισθήματα αυτά δυσχεραίνουν τη ζωή μας και μας αφαιρούν τη χαρά. Νιώθουμε ενοχές να νιώσουμε χαρά. Επίσης, αυτή η τοξική ενοχή έχει σαν αποτέλεσμα το χαλί να έχει τιμωρητική στάση απέναντι στον εαυτό του, να αυτολογοκρίνεται αυστηρά, να αυτολογοκρινόμαστε αυστηρά, αν νιώσουμε ότι δεν ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των άλλων, αφού στην ουσία επιζητούμε απεγνωσμένα την επιδοκιμασία τους. Θέλουμε ένα μπράβο. Και επίσης, η τοξική ενοχή προκαλεί και τοξικό θυμό. Δυστυχώς, ο θυμός είναι η φυσική συνέπεια του μη ισορροπημένου δίνω-παίρνω έναντι του συμφέροντός σου. Και μετά γινόμαστε και οι κακοί της υπόθεσης. Δεν φτάνει που τα παρατάμε όλα και ξεχνάμε τον εαυτό μας εντελώς και δεν κάνουμε πράγματα. Χάρη σε τέλειος. Πράγματα για μας. Τι σκέφτονται οι άλλοι για τα χαλάκια? Μάλιστα. Όταν κάποιος είναι χαλάκι, οι άλλοι ίσως να σκέφτονται ότι φαίνεται ανασφαλής αυτός, αδύναμος. Δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Και γενικά οι άνθρωποι είμαστε πολύ ευαισθητοί στη δυναμική της δύναμης της σχέσης και πάντα ψάχνουμε να δούμε ποιος είναι ο αλφα και ποιος βρίσκεται στο κάτω μέρος. Δυστυχώς, όσο πρόθυμοι στα μάτια των άλλων θέλουν να προσφέρουν, παράλληλα τείνουν να θέλουν αντάλλαγμα που πολλές φορές δεν παίρνουν. Άρα αυτό δημιουργεί ενόχληση, έλλειψη σεβασμού, ακόμη και περιφρόνηση από τους άλλους. Λοιπόν, τώρα πρέπει να μοιραστώ οθόνη, δεν γίνεται.
Δεν γίνεται, πρέπει να μοιραστώ οθόνη αυτή τη στιγμή. Γιατί έχεις βάλει εδώ μια καταπληκτική εικόνα, πολύ ενδεικτική. The many faces of a people pleaser. Τα πολλά πρόσωπα ενός χαλιού ή ανθρώπινου ευχαριστητή. Happy, χαρούμενος. Bored, βαριέται. Angry, θυμωμένος. Terrified, τρομοκρατημένος. Depressed, καταθλιμμένος. Πεθάνει μέσα του. Τι βλέπουμε σε αυτή την εικόνα? Ότι έχει συνέχεια την ίδια φάτσα που φαίνεται ότι είναι καλά χωρίς να είναι καλά. Ακόμη και όταν είναι, όταν βαριέται, ακόμη και όταν είναι θυμωμένος, ακόμη και όταν φοβάται, είναι τρομοκρατημένος, όταν έχει κατάθλιψη ή όταν νιώθει ότι πεθαίνει μέσα του. Φοβερή αυτή εικόνα, ρε Χάρη. Ναι. Το έχεις βρει στο cooperreview.com, το έχεις βρει αυτό. Αποδίδουμε τα copyrights. Και πάμε παρακάτω. Γιατί είμαστε χαλάκια, γεννιόμαστε ή γινόμαστε, λέει ο Χάρης. Μάλιστα. Έλα, Χάρη, δικό σου. Λοιπόν, ας αρχίσουμε ρωτάς, ζούσαμε στα σπήλαια. Βασικά, εκείνων των καιρών, πολύ πολύ παλιά, είχαμε την ανάγκη να ευχαριστούμε τους άλλους, το οποίο ήταν, στην πραγματικότητα, περισσότερη ανάγκη να ανήκουμε. Και η ανάγκη μας να ανήκουμε, πιθανότατα, εγγράφτηκε στον DNA μας πριν από εκατομμύρια χρόνια. Άρα, για να επιβιώσει, ο προϊστορικός άνθρωπος, έπρεπε να σχηματίσει ομάδες ή φυλές που προσέφεραν προστασία από τα άγρια ζώα, συγκεντρωμένους πόρους, π.χ. φαγητών, κοινή εργασία. Έτσι, αν δεν γίνονταν δεχτοί από την ομάδα, υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να λιμοκτονούν μέχρι θανάτου ή να φαγωθούν από ένα λιοντάρι. Άρα, φοβόμαστε να μείνουμε μόνοι και ότι το να είσαι μόνος σημαίνει ότι είσαι ανεπαρκής ή όχι αγαπητός. Έτσι, καταβάλουμε κάθε δύναμη, κάθε δυνατή προσπάθεια, μάλιστα, για να ευχαριστήσουμε τους άλλους, να αποφύγουμε την απόρριψη, την εγκατάλειψη και να αποφύγουμε να είμαστε μόνοι. Άρα, μαθαίνουμε ότι είναι σημαντικό να νοιάζεσαι για τους άλλους και να είμαστε ευγενικοί. Μάλιστα. Άρα, υπάρχει αυτή η προϊστορική τάση, αυτή η πρωτόγονη τάση μέσα μας, να θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους άλλους για να ανήκουμε στην ομάδα και να έχουμε τα ωφέλη του να ανήκει κάποιος σε μια ομάδα. Ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα θέλω να πω, συνεχίζουμε με το αν είναι γεννιέσαι ή γίνεσαι. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό το μέρος, ότι τα χαλάκια ξεκινούν την καριέρα τους ως χαλάκια των κονιών τους. Και βασικά από παιδιά έχουμε συμπεριφορές να ευχαριστούμε τους γονείς μας, οι οποίοι εξελίσσονται ως τρόπος διατήρησης της σύνδεσης και της εγκύτητας με τους γονείς, που είναι ασυνεπώς διαθέσιμα στα παιδιά τους. Άρα κάποιοι γονείς δεν δείχνουν προσοχή και είναι ένα μεγάλο μέρος αυτού που προκαλεί την ευχαρίστηση των ανθρώπων. Δηλαδή πολλές φορές οι γονείς των χαλιών ανησυχούν πολύ για τα δικά τους προβλήματα, π.χ. μπορεί να έχει μητέρα με χρόνια κατάθλιψη ή πατέρα με θέματα αλκοόλ, για να έχουν τον χρόνο να καταλάβουν αυτό που αισθάνονται και σκέφτονται τα παιδιά τους. Έτσι τα παιδιά, για να πάρουν την προσοχή, ή επίσης αναλαμβάνουν ρόλο φροντίδας απέναντι στους γονείς τους. Βασικά, τι γίνεται το παιδί, γίνεται γονιός του γονιού. Μάλιστα. Και γονιοποίηση, τέλος, λεγόμενη γονιοποίηση. Γονιοποίηση, μάλιστα. Και στο τέλος ο γονιός αγωνίζεται να συνδεθεί συναισθηματικά και να είναι διαθέσιμος στο παιδί τους με συνεπή τρόπο. Και το παιδί το παίρνει αυτόν και κινείται για να προστατεύει τον γονέα και τα συναισθήματα του, έτσι ώστε το παιδί να παραμείνει συνδεδεμένο, συνεχίζοντας να ευχαριστεί τους γονείς του. Άρα τα χαλάκια ξεκινούν την καριέρα τους ως χαλάκια των γονιών τους. Λοιπόν, τώρα αυτό πρέπει να το βάλω. Θεϊκό. Σε ένα χωρισμό φταίνε πάντα δύο, και το χαλάκι και η μάνα του. Μάλιστα. Άρα μιλάς για τα χαλάκια που προσπαθούσαν να ευχαριστήσουν τη μάνα τους και εξελίσσονται μετά σε people pleasers προς τους άλλους συνήθως, όχι προς τη γυναίκα τους, γιατί τη γυναίκα τους την έχουν όπως τον εαυτό τους. Και επειδή τα χαλάκια παραμελούν τον εαυτό τους, παραμελούν και τη γυναίκα τους. Η μαμά πάνω απ' όλα. Mom is number one. Και πολλές φορές τη βλέπω από άτομα που έρχονται, ανθρώπους που έρχονται στο γραφείο. Βασικά, κάποιες φορές είναι έναν τρίγωνο. Δηλαδή, είναι ο γιος, η μητέρα του, η πεθερά και η γυναίκα. Η γυναίκα είναι τελευταία. Σαν να είναι τρεις στη σχέση. Και πολλές φορές είναι τριγωνοποίηση, κανονικότατα. Μάλιστα, δημιουργούνται πολλά προβλήματα όπου πολλές φορές το τέλος χωρίζουν λόγω της μητέρας, της πεθεράς.
Λοιπόν, τώρα να δούμε τους βιολογικούς λόγους που κάποιος είναι χαλάκι. Έχει γίνει μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Frontiers in Human Neuroscience, που δείχνει ότι τα χαλάκια τείνουν να ακολουθούν τη γνώμη των άλλων ως τρόπο αποφυγής του κοινωνικού στρες, του κοινωνικού άγχους. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τη λειτουργική απεικόνηση μαγνητικού συντονισμού FMRI και ανακάλυψαν ότι συγκεκριμένες περιοχές του εγκέφαλου στα χαλάκια που σχετίζονται με τη διαφωνία πυροδοτούνται κάθε φορά που έναν άτομο έχει την ευκαιρία να πει όχι. Αυτές οι περιοχές του εγκεφάλου φάνηκαν επίσης να είναι εκτός σύνδεσης κάθε φορά που ο συμμετέχων επέλεξε μια απάντηση ναι. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει και στον εγκέφαλο. Στον εγκέφαλο υπάρχει δομική αλλαγή όταν γινόμαστε χαλιά. Μάλιστα. Βασικά εδώ μιλούμε για το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο που μπορούμε να εξηγήσουμε κάποια φαινόμενα, κάποια πράγματα λόγω βιολογικών παραγόντων, του περιβάλλοντος και λόγω ψυχολογικών παραγόντων. Κάτι άλλο είναι το τεμπεραμέντο. Δηλαδή η ιδιοσυγκρασία που είναι ένα σύνολο ιδιωτήτων της ψυχής του ατόμου που έχουν τύπον τις ανώτερες νευρικές δραστηριότητες ως φυσιολογική βάση. Γι' αυτό το τεμπεραμέντο, η ιδιοσυγκρασία φαίνεται στη συμπεριφορά, στα συναισθήματα, στις σχέσεις και βασικά η ιδιοσυγκρασία, το τεμπεραμέντο λειτουργεί ως βάση για το σχηματισμό του χαρακτήρα της προσωπικότητας. Άρα καθορίζει πολλά πράγματα, το πώς αντιδρούμε, την ένταση των αντιδράσεων μας, τον ρυθμό, την ταχύτητα, το πλάτος κλπ. Και δεν θέλω να ξέρεις να πει, υπάρχει ένα τεστ το οποίο μπορούμε να δούμε, λέγεται The Big Five Personality Traits. Ένα λεπτό να το μοιραστούμε. Ένα λεπτό να το μοιραστούμε. Γιατί το ταμπεραμέντο έχει να κάνει με την προσωπικότητα, χάρη στην ουσία, το temperament. Ναι, ιδιοσυγγραφία. Ναι, ναι, εδώ το έχει στα αγγλικά. Ναι. Τα πέντε μεγάλα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Το πρώτο, openness to experience. Μερικές φορές, sometimes called intellect or imagination, this represents the willingness to try new things and think outside the box. Το άνοιγμα στην εμπειρία, το οποίο κάποιες φορές ονομάζεται διανόηση ή φαντασία, και αυτό αντιπροσωπεύει την επιθυμία και την προθυμία του ανθρώπου να δοκιμάζει καινούργια πράγματα και να σκέφτεται έξω από το κουτί. Τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν insightfulness, που σημαίνει αυτογνωσία, αυθεντικότητα και περιέργεια. Άρα, το να είσαι ανοιχτός στην εμπειρία. Το δεύτερο, conscientiousness. Conscientiousness, πώς το λέγαμε στα ελληνικά? Νομίζω εσυναίσθηση. Ίσως, ναι. Η επιθυμία κάποιος να είναι προσεκτικός και να... The desire to be careful, diligent, and to regulate immediate gratification with self-discipline. Traits include ambition, discipline. Δεν είναι η ενσυναίσθηση. Consciousness είναι να είσαι σε επιφυλακή σε σχέση με τον εαυτό σου. Η επιθυμία να είσαι προσεκτικός και μαζεμένος και να ελέγχεις την ανάγκη για άμεση ευχαρίστηση με αυτοπιθαρχία. Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν μέσα τη φιλοδοξία, την πειθαρχία, τη συνέπεια και το να μπορεί κάποιος να βασιστεί πάνω σου. Το τρίτο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας είναι το extroversion, που σημαίνει εξωστρέφεια. Μία κατάσταση στην οποία ένα πρόσωπο παίρνει ενέργεια από τους άλλους και ψάχνει κοινωνικές συνδέσεις ή επικοινωνία και δεν θέλει να είναι μόνος του, δηλαδή να έχει εξωστρέφεια. Τα χαρακτηριστικά της εξωστρέφειας περιλαμβάνουν το να είσαι ανοιχτή προσωπικότητα, ενεργητικός και με αυτοπεποίθηση. Mm-hmm. Το τέταρτο χαρακτηριστικό είναι το agreeableness. The measure of how an individual interacts with others characterized by degree of compassion and cooperation. Traits include tactfulness, kindness and loyalty. Agreeableness σημαίνει το να συμφωνείς. Είναι το μέτρο πώς ένα πρόσωπο αλληλεπιδρά με άλλους, το οποίο χαρακτηρίζεται από ένα βαθμό φιλότιμου και συνεργασίας. Τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν το να έχεις tact, να είσαι ευγενικός,
kindness, να είσαι καλοσυνάτος και να είσαι έμπιστος. Και το πέμπτο βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας είναι ο νευρωτισμός, neuroticism. A tendency towards negative personality traits, emotional instability and self-destructive thinking. Ο νευρωτισμός είναι μία τάση προς αρνητικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας, συναισθηματική ανασφάλεια και αυτοκαταστροφική σκέψη. Τα χαρακτηριστικά του νευρωτισμού περιλαμβάνουν τον πεσιμισμό, την απεσιοδοξία, το άγχος, την ανασφάλεια και τους φόβους, το να είναι κάποιος φοβικός. Το μοιράζεται. Πες μας, Χάρη, για αυτό, τι θα ήθελες να πεις στον κόσμο. Ναι, βασικά τα άτομα που είναι χαλάκια, καταρχήν βγαίνουν, υπάρχει ειδικών ερωτηματολόγιων το οποίο μπορεί κάποιος να απαντήσει αυτές τις ερωτήσεις και στο τέλος βγαίνει ένα report το οποίο κάπως τον κάνει measure. Μετρά. Μετρά ακριβώς αυτά τα big five personality traits. Και βλέπουμε ότι ας πούμε άτομα που είναι χαλάκια έχουν πάρα πολύ ψηλών βαθμών στη συνειδητότητα, δηλαδή το δεύτερο. Επίσης, στον νευρωτισμό, δηλαδή αυτή η συναισθηματική αστάθεια, ο τρόπος που σκέφτονται, ο πεσσιμισμός, το άγχος, η ανασφάλεια, η ανάγκη για αποδοχή, ο φόβος κλπ. Άρα έχουν γίνει έρευνες με ανθρώπους που ήταν pleasers, που ήταν χαλάκια και ανθρώπους που δεν είναι και συσχετίσαν ας πούμε τούτα τα big five personality traits σε σχέση με τα χαλάκια και τους υπόλοιπους που ήταν απλά μέσα στα πλαίσια της γενναιοδορίας αλλά της υγιής γενναιοδορίας. Υγιής γενναιοδορίας, όχι της αρρωστημένης. Μάλιστα. Μας έχεις μια άσκηση εδώ. Ναι, εγώ θα έλεγα εδώ οι άνθρωποι που μας βλέπουν, δεν τους ευχαριστούμε να σταματήσουν το βίντεο έτσι για 3-4 λεπτά και να ρωτήσουν τον εαυτό τους ποιες εμπειρίες σε έκαναν να γίνεις χαλάκι. Τι συνέβαλε στο φόβο σου για απόρριψη, εγκατάλειψη, διαφωνία ή κριτική. Και τώρα τι κάνω που έχω ανακαλύψει μέσα από την αφήγηση και περιγραφή των γνωρισμάτων του χαλιού, του Χάρη, ότι είμαι χαλάκι, τι κάνω τώρα, πώς το αντιμετωπίζω. Μάλιστα, τώρα θα δώσω κάποιες συμβουλές. Η πρώτη συμβουλή είναι να μάθουμε τον εαυτό μας. Άρα όταν γνωρίζεις καλύτερα τον εαυτό σου και τις ανάγκες σου, το τι θέλεις και το τι δεν θέλεις, είναι πιο πιθανό να επιλέξεις μια υγιή σχέση με έναν σύντροφο ή γενικά όχι κατά ανάγκη στον ερωτικό τομέα που σου ταιριάζει και να μην πέσεις σε παγίδα ή να φύγεις από μια τοξική σχέση ή μια σχέση που δεν σε ικανοποιεί ή μια φιλία ή μια δουλειά. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί επιτίδιες στο παζάρι και ακούω πολλά στο γραφείο. Που εκμεταλλεύονται τα χαλάκια δηλαδή. Εκμεταλλεύονται πάρα πολύ τα χαλάκια και τα χαλάκια νιώθουν ενοχές ότι φταίνε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα για να μπορούμε να έχουμε καλές σχέσεις με τους άλλους και να επιλέγουμε τι είναι το καλύτερο για μας, είναι βασικό να έχουμε καλή σχέση με τον εαυτό μας. Έτσι μόνο θα τον αγαπούμε και εκτιμούμε. Πρώτα είμαι εγώ, μετά εσύ και μετά εμείς. Λοιπόν, τώρα θα μοιραστούμε οθόνη νομίζω. Παράθυρο, Τζοχάρη λέει. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα έτσι εργαλείο το οποίο εδώ υπάρχουν 4 κουτάκια. Το πρώτο είναι η ανοιχτή περιοχή, το οποίο είναι γνωστό σε μένα, γνωστό στους άλλους. Για παράδειγμα, είμαι ψυχολόγος. Άρα είναι πράγματα που γνωρίζουμε για μας. Μετά είναι το άγνωστο σε εμάς, για παράδειγμα το γνωρίζουν οι άλλοι αλλά δεν το γνωρίζουμε εμείς, για παράδειγμα παραφωνείς όμως το αγνοείς. Σε παράφωνο δηλαδή, σε παράφωνο όταν τραγουδείς. Ακριβώς, άρα το βλέπουν οι άλλοι αλλά εγώ ίσως να μην το καταλαβαίνω, άρα είναι ένας τομέας στον οποίο πρέπει να ψάξουμε στη ψυχοθεραπεία ή μιλώντας με άλλους ανθρώπους. Η κρυμμένη περιοχή είναι άγνωστος στους άλλους, αλλά το γνωρίζω εγώ, δηλαδή είναι τα μυστικά μας στην ιδιωτική ζωή, κάποια πράγματα που ξέρουμε μόνο εμείς, αλλά δεν τα ξέρουν οι άλλοι. Και υπάρχει η άγνωστη περιοχή και για μας και για τους άλλους, δηλαδή δεν γνωρίζω, δεν γνωρίζεις. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα εργαλείο αυτογνωσίας.
το οποίο χρησιμοποιώ στο γραφείο, το οποίο είναι λευκό και αρχίζουμε να γράφουμε μέσα σιγά σιγά. Ωστόσο, να αυξηθεί η αυτογνωσία, να βελτιωθεί η αυτογνωσία. Άρα, ξαναμοιράζουμε την οθόνη, γιατί το έχω σταματήσει το μοίρασμα. Άρα, είναι μια άσκηση που κάνετε στο γραφείο, το αυτό το παράθυρο τζοχάρι, και λες να γράφουν ο κόσμος τι είναι η ανοιχτή περιοχή, αυτό που ξέρουμε και εμείς και άλλοι για μας. Εδώ μπορεί να βάλεις διάφορα πράγματα, είμαι γυναίκα, για παράδειγμα εγώ να είμαι ψυχολόγος, είμαι μητέρα, είμαι το ένα, είμαι το άλλο. Η τυφλή περιοχή, αυτό που δεν γνωρίζουμε εμείς για μας, αλλά γνωρίζουν οι άλλοι, για παράδειγμα το ότι μπορεί να είμαστε people pleasers, εμείς μπορεί να μην το γνωρίζουμε, αλλά οι άλλοι να το γνωρίζουν. Η κρυμμένη περιοχή, τα μυστικά μας, τα οποία δεν τα ξέρουν οι άλλοι, και η άγνωστη περιοχή, τι δεν ξέρουμε εμείς για μας και τι δεν ξέρουν και άλλοι για μας. Πάρα πολύ ωραίο, Χάρη μου. Πολύ ωραίο και χρήσιμο και βοηθητικό. Ναι. Και με τη συνέχεια της θεραπείας, της ψυχοθεραπείας, τα γεμίσουμε. Δηλαδή, ναι, το έχεις και πάει. Ναι, ναι, είναι α3, ας πούμε, το οποίο κάθε φορά με ένα μολύβι σημειώνουμε κάτι το οποίο ξέρουμε. Μπράβο. Που βγαίνει από την ψυχοθεραπεία. Και υπάρχει ο Τζον Μάξουελ, ο οποίος είπε: όταν πιστεύεις σε έναν, είσαι ελεύθερος να επικεντρωθείς στη βελτίωση σου και στην επίτευξη του στόχου σου. Πολύ σημαντικό αυτό. Κάτι που κάνουν τα χαλάκια βασικά, σκέφτονται πάρα πολύ τους άλλους και όχι αρκετά τον εαυτόν τους. Άρα, εδώ λέω να μην σκέφτεσαι πάρα πολύ τους άλλους, δεν λέω να μην τους σκέφτεσαι καθόλου και όχι αρκετά τον εαυτό σου. Σίγουρα πρέπει να σκεφτόμαστε τους άλλους ανθρώπους, να νοιαζόμαστε. Πρέπει να νοιαζόμαστε για τα συναισθήματα και τις ανάγκες τους. Ωστόσο, δεν πρέπει να νοιαζόμαστε μόνο για τους άλλους και να ελαχιστοποιούμε ή να καταστέλουμε τα συναισθήματα και τις ανάγκες μας. Είναι εξίσου σημαντική, ενώ είσαι εξίσου σημαντική, σημαντικός με όλους τους άλλους. Αλλά νοιάζεσαι περισσότερο για τους άλλους από ό,τι για σένα, και πάλι αυτό μπορεί να ακούγεται σαν μια αξία που έμαθες ως παιδί, αλλά δεν είναι βοηθητική. Δεν μπορείς να είσαι υγιής, αν δίνεις συνεχώς, αλλά ποτέ δεν ικανοποιείς τις ανάγκες σου. Και εδώ μοιραζόμαστε μια εξαιρετική εικόνα, την έβαλες και στο Facebook αυτή την εικόνα, μου άρεσε πάρα πολύ. This relationship is going to kill me, λέει το μολύβι που τα έχει φτιάξει με την ξύστρα. Αυτή η σχέση θα με σκοτώσει, λέει. Γιατί προφανώς το μολύβι είναι χαλάκι και η ξύστρα εκμεταλλεύεται, επιτίδια. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ να πούμε μια άσκηση πάλι, ίσως να σταματήσουν το βίντεο έτσι για 3-4 λεπτά και να σκεφτούν ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια είναι τα μειονεκτήματα για σένα, αν σκέφτομαι πάρα πολύ τους άλλους και όχι αρκετά τον εαυτό μου. Άρα, κάνουμε αυτή την άσκηση, ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα για μας όταν κάνουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όλοι έχουμε ανάγκες και έχουν σημασία οι ανάγκες μας. Πολύ σωστά. Ο καθένας έχει ανάγκες. Τα βασικά. Φαγητό, νερό, ρούχα, στέγη, ύπνος. Ως τα πιο περίπλοκα. Να ανήκουμε, σύνδεση, κατανόηση, στοργή, διανοητική διέγερση κτλ. Από την πυραμίδα αναγκών του Μάσλου, Όταν δεν ικανοποιούμε τις δικές μας ανάγκες, εξασθενούμε σωματικά, αρρωσταίνουμε, είμαστε ευερέθιστοι και δυσαρεστημένοι, αποθαρρυμένοι ή απελπισμένοι. Μερικές φορές θα έχουμε διαφωνίες με τους άλλους και αυτό είναι εντάξει. Οι υγιείς σχέσεις μπορούν να αντέξουν τις διαφωνίες και να τις επιλύσουν. Σε περίπτωση αποσυμπίεσης. Τι πέσα, τι εννοείς αυτό, Χάρη? Όταν είμαστε στο αεροπλάνο, όταν πριν φύγει το αεροπλάνο, λέει ο πιλότος ή ο αεροσυνοδός, ότι πρέπει σε περίπτωση αποσυμπίεσης της καμπίνας να πάρει πρώτα τη μάσκα οξυγόνου ενήλικας και μετά να βάλει τη μάσκα οξυγόνου στο μωρό. Και την πρώτη φορά λέει ακόμα είναι πολύ εγωιστής. Πώς να σωθεί ο ενήλικας και μετά το μωρό, πώς είναι δυνατόν. Και βασικά το θέμα είναι ότι δεν μπορώ εγώ να βοηθήσω τον εαυτό μου, πώς μπορεί ένα παιδάκι των 5 χρονών να βοηθήσει τον εαυτό του. Μάλιστα. Και εδώ, και εδώ μας έχεις άλλη μία άσκηση. Ποιες είναι μερικές από τις ανάγκες σου που συχνά δεν ικανοποιούνται? Λες για να καθίσει ο κόσμος να τα γράψει αυτά, Σταματήστε πάλι το βίντεο, άσκηση από το Χάρη. Ποιες είναι μερικές από τις ανάγκες σου που συχνά δεν ικανοποιούνται? Πώς αισθάνεσαι όταν δεν φροντίζεις τον εαυτό σου ή δεν εκφράζεις τις απόψεις και τις επιθυμίες σου? Γιατί υποτιμάς τις ανάγκες σου?
Τι συμβαίνει όταν το κάνεις αυτό? Και μόνο η καταγραφή των απαντήσεων σε αυτά τα ερωτήματα θα μας βοηθήσει να αποκτήσουμε αυτογνωσία σε σχέση με το αν είμαστε χαλάκια ή όχι και να καταλάβουμε τη ζημιά που μας κάνει το να είμαστε χαλάκια. Λοιπόν, αφού κάνατε την άσκησή σας, επιστρέφουμε και πάμε στην αναλογία δίνω-παίρνω και το ότι οι σχέσεις πρέπει να είναι ανταποδοτικές. Η αναλογία δίνω-παίρνω. Ίσως έχεις ακούσει ότι μερικοί άνθρωποι είναι αυτοί που δίνουν και μερικοί άνθρωποι είναι αυτοί που παίρνουν. Οι givers και οι takers. Οι givers είναι αυτοί που δίνουν και οι takers είναι αυτοί που παίρνουν. Οι καλοί γονείς προσπαθούν να διδάξουν στα παιδιά τους να μην παίρνουν. Καλοί γονείς εντός αγωγικών, το να μην παίρνουν. Μιλάμε άσχημα για ανθρώπους στη ζωή μας που μοιάζουν να παίρνουν μόνο. Το να δίνεις υπερβολικά είναι προβληματικό και ακόμη και παθολογικό. Εκείνοι που δίνουν πάρα πολύ συχνά διατρέχουν τον κίνδυνο εξάντλησης. Αυτοί οι άνθρωποι συνήθως έχουν δυσαρέσκεια απέναντι στους άλλους και στη ζωή τους που δεν δίνουν τόσο εύκολα. Τα χαλάκια μπορεί να αισθάνονται ότι κάνουν το σωστό και ότι όλοι οι άλλοι πρέπει να αλλάξουν. Δυστυχώς οι άλλοι δεν θα αλλάξουν. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε μια... το χιούμορ σου χάρη! Το χιούμορ σου χάρη! Σήμερα μοιράζουμε την οθόνη γιατί έχεις όλες αυτές τις υπέροχες διαφάνειες. Είναι, λέει, ο Άγιος Βασίλης το ψυχολόγο και λέει, για πες μου, σε όλες σου τις σχέσεις ήσουν εκείνος που μόνο έδινε και γι' αυτό κατέληξες εδώ στον τιβάνι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε ίσως και το σύνδρομο του Άγιου Βασίλη, να είμαστε εμείς που, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει, που να είμαστε εμείς που να δίνουμε πάντα. Μάλιστα. Το άλλο είναι θες να το πεις. Ναι, σταμάτησε να ασχολείσαι με το τι θα πούν οι άλλοι. Σταμάτα να ασχολείσαι με το τι θα πούν. Είμαι ενθουσιασμένη με το θέμα σήμερα. Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να θυμάσαι είναι ότι δεν μπορείς να ελέγξεις τις σκέψεις και τα συναισθήματα άλλων ανθρώπων για σένα. Ό,τι και να κάνεις θα έχουν τη γνώμη που θέλουν να έχουν για σένα. Το μόνο πράγμα που μπορείς να ελέγξεις είναι εσένα, λέει ο Χάρης και συμφωνώ. Ποιες αξίες θέλεις να καθοδηγήσουν τη συμπεριφορά σου? Τιμιότητα, αγάπη, ακεραιότητα, αυθεντικότητα, θάρρος, αριστεία, σεβασμός, αυτοαποδοχή, εμπιστοσύνη, περιέργεια ή περιπέτεια? Μια ζωή που βασίζεται σε αξίες απαιτεί να πεις όχι σε αυτό που δεν είναι σύμφωνο με τις προτεραιότητες σου. Το ξαναδιαβάζω. Μια ζωή που βασίζεται σε αξίες απαιτεί να πεις όχι σε αυτό που δεν είναι σύμφωνο με τις προτεραιότητες σου, γιατί όταν είμαστε χαλάκια χάνουμε τις αξίες μας. Οι άλλοι άνθρωποι επιτρέπεται να έχουν γνώμη, προφανώς. Αλλά αν η σχέση μας με τον εαυτό μας είναι σταθερή, θα είναι πολύ πιο εύκολο να αντιμετωπίσουμε την καταιγίδα. Και τώρα θα μοιραστώ οθόνη, Χάρη. Μάλιστα. Α, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη σήμερα, ναι. Και άλλες φορές είμαι, όχι ότι άλλες φορές είναι, αλλά σήμερα είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Λέει εδώ ο Χάρης, ό,τι και να κάνεις, πάντα κάποιος θα έχει κάτι αρνητικό να πει. Αυτοί που κρίνουν δεν είναι ικανοποιημένοι με τη ζωή τους. Και πάμε στο επόμενο. Οι φήμες πεθαίνουν όταν καταλήξουν στα αυτιά κάποιου που είναι έξυπνος. Ω, θεϊκό Χάρη! Ωραία, ναι. Χάρης Βασιλιάδης, ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής. Οι φήμες πεθαίνουν όταν καταλήξουν στα αυτιά κάποιου που είναι έξυπνος. Μάλιστα, είσαι και σοφός. Μάλιστα. Τώρα θα μας μάθεις πώς να λέμε όχι. Τώρα πάμε στο αντίδοτο, το οποίο είναι να μάθουμε να λέμε όχι. Και ο Λόριν Τένσεν λέει ότι μπορεί να είσαι καλός άνθρωπος με ευγενική καρδιά και να εξακολουθείς να λες όχι. Τα καλά παιδιά δεν λένε όχι. Μάλιστα, υπάρχει ένα ταμπού που πρέπει να σπάσουμε, ότι λένε δεν είναι ευγενικό να λέμε όχι, όμως είναι από τις πρώτες λέξεις που μαθαίνουμε. Στη συνέχεια την πνίγουμε. Δηλαδή, μάμα δεν θέλω να φάω μπρόκολο, μάμα δεν θέλω να μείνω στο σπίτι. Άρα το όχι είναι μια πάρα πολύ δυνατή σκέψη, λέξη βασικά, έναν password, ένας κωδικός, αν θέλουμε να έχουμε θετική και πετυχημένη ζωή. Για παράδειγμα, όχι, δεν θα υπογράψω γιατί δεν σύμφωνο. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση, αλλά έχω ήδη άλλες υποχρεώσεις. Όχι, δεν θα πιω άλλον ποτό, έχω δουλειά αύριο το πρωί. Το να αποφεύγεις το όχι δεν είναι λύση.
Μπορώ να πω όχι. Σε μια πρόσκληση, για παράδειγμα, όταν δεν θέλω να πάω στο αφεντικό, όταν χρειάζεται, σε πολιτή, όταν δεν θέλω να αγοράσω κάτι, σε συγγενείς και φίλους που μου ζητούν κάτι που δεν θέλω να το δώσω. Μπορώ να πω όχι στο σύντροφο μου, όταν δεν συμφωνώ. Μπορώ να πω όχι σε μια συζήτηση κλπ. Γιατί δυσκολεύομαι να πω όχι? Επειδή θέλω οι άλλοι να με θεωρούν καλό. Επειδή δεν θέλω να πληγώνω τους άλλους. Δυσκολεύομαι να πω όχι επειδή θέλω να ευχαριστώ τους άλλους και να νιώθουν πάντα χαρούμενοι. Δυσκολεύομαι να πω όχι επειδή δεν μου αρέσουν οι διαφωνίες. Και επειδή αν δεν ευχαριστώ τους άλλους είμαι εγωιστής. Πες όχι στο να ευχαριστείς τους άλλους, λέω Χάρης. Όχι! 28 το Οκτώβριο πρέπει να βγάλω αυτό το vlog. Μάλιστα. Σήμερα το όχι. Προσπάθησε να ευχαριστείς τον εαυτό σου. Δώσε στον εαυτό σου χώρο να αναπνεύσει. Περιόρισε τη δέσμευσή σου. Μην δεσμεύεσαι να κάνεις πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις. Μην δίνεις υπερβολικές εξηγήσεις. Αποδέξου ότι δεν μπορείς να ικανοποιείς τους πάντες. Λοιπόν, και τώρα θα μοιραστούμε την οθόνη μας ξανά, γιατί έχει ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία εικόνα ο Χάρης μου εδώ. You wouldn't let this happen to your phone, don't let this happen to you either. Δηλαδή, δεν θα αφήνεις το τηλέφωνο σου να μείνει χωρίς μπαταρία, γιατί το κάνεις για τον εαυτό σου αυτό. Μάλιστα. Εμείς που είμαστε χαλάκια, μένουμε χωρίς μπαταρία. Μάλιστα. Τι είπες, Άντρα Μπούλοκ? Ο στόχος μου τώρα είναι να κάνω μόνο τα πράγματα που αγαπώ και να μην λέω ναι όταν δεν το εννοώ. Θεά, Άντρα Μπούλοκ, ε. Θεά, ακριβώς. Μάλιστα. Τώρα να... Και πάμε στη ψυχοθεραπεία σε σχέση με αυτό το πράγμα. Και έχεις και εδώ μια πολύ ωραία εικόνα από το ability.gr. Mm-hmm. Αν δεν σου αρέσει εκεί που βρίσκεσαι, μετακινήσου. Δεν είσαι δέντρο. Μάλιστα. Και είναι η στόχη, ποιοι είναι οι στόχοι της ψυχοθεραπείας? Οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να καλύπτουν τις ανάγκες τους. Η ψυχοθεραπεία έχει στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι έχουν ανάγκες που δεν ικανοποιούνται. Γιατί μπορεί να μην το γνωρίζουμε ότι έχουμε ανάγκες που δεν ικανοποιούνται. Επίσης, η ψυχοθεραπεία μαθαίνει τους ανθρώπους ότι οι ανάγκες τους καλύπτονται εξίσου με τους άλλους. Και η ψυχοθεραπεία έχει στόχο να ελαττώσει την υπερβολική αίσθηση υπευθυνότητας και να διορθώσει τη συναισθηματική στέρηση. Πολιτισμική και θρησκευτική αξία στην ευτοθυσία. Μπορεί να είναι πρόβλημα, λέει ο Χάρης. Ναι. Η θρησκεία το λέει αυτό, η θρησκεία εξαίρει την αυτοδυσία, η μητέρα Τερέζα, η μάνα Γκρέκα, ο χώρος του Ζαλόντου, η τρομοκρατία, η Φαραώ. Και μας έχεις εδώ μια φωτογραφία της μητέρας Τερέζας, ε. Μάλιστα, ναι, που θυσιάζεται για τους άλλους, ενώ βασικά ήταν αυτοθυσία. Ναι. Άρα αυτό τι εννοώ εγώ εδώ είναι ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στη ψυχοθεραπεία, να είναι έτσι ένα μπλοκ, ένα εμπόδιο, γιατί υπάρχουν αξίες θρησκευτικές, πολιτισμικές, οι οποίες μπορεί να μπλοκάρουν το άτομο να φύγει από αυτόν τον μοτίβο της αυτοθυσίας του χαλιού. Ξέρεις, Χάρη, πόσες φορές βρίσκω στο κανάλι σχόλια από ανθρώπους που πέφτουν τυχαία πάνω στα βίντεο και μου λένε τι είναι αυτά που τα βίντεο που κάνετε, πάνε ενάντια στην παράδοσή μας, στην ελληνικότητα, στο ότι πρέπει να αγαπούμε τους άλλους, να βοηθούμε τους άλλους κλπ. Δηλαδή θεωρούνται από κάποιους ότι είναι και επικίνδυνα τα βίντεο που κάνουν. Ναι. Αυτό το βιβλίο, Reinventing Your Life, λέει Jeffrey Young and Janet Klosko. How to break free from negative life patterns and feel good again. Πώς να απελευθερωθείς από αρνητικά μοτίβα ζωής και να νιώσεις ξανά καλά. Ωραίο αυτό, ε. Βασικά είναι του Jeffrey Young, είναι ψυχολόγος Αμερικάνος, ο οποίος είναι ο πατέρας της θεραπείας σχημάτων, σχήμα θεραπεία, το οποίο πρέπει να υπάρχει και στα ελληνικά, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο, το οποίο πώς το λέμε, βοηθά τους ανθρώπους. Υπάρχουν 18 σχήματα, το οποίο ένα από αυτά είναι το σχήμα της αυτοθυσίας, δηλαδή σημαίνει ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε, που σκεφτόμαστε, και βασικά περιγράφει πώς μπορεί κάποιος να θεραπευτεί από αυτό το σχήμα της αυτοθυσίας. Υπάρχουν και άλλα, φόβος εγκατάλειψης. Να το διαβάσουμε. Μάλιστα, είναι πολύ καλός επιστήμονας, ψυχολόγος Αμερικανός. Τελικές σκέψεις, έτσι για να θυμίσουμε τι είναι το χαλάκι.
Βασικά είναι η υπερβολική εστίαση στην εκούσια εγκάλυψη των αναγκών των άλλων σε καθημερινές καταστάσεις. Εις βάρος μας, οι πιο συνηθισμένοι λόγοι είναι η αποφυγή πρόκλησης πόνου σε άλλους, για να αποφύγετε την ενοχή από το να αισθάνεστε εγωιστές ή για να διατηρηθεί σύνδεση με τους άλλους. Και συχνά προκύπτει από οξύ ανευαισθησία των πόνων των άλλων. Μερικές φορές πρέπει να έχουμε την αίσθηση ότι οι ανάγκες κάποιου δεν ικανοποιούνται επαρκώς και γιατί τις αρέσκεια όσων φροντίζονται. Και εδώ έχεις μια πολύ ωραία εικόνα. Η κακή νοοτροπία στάση είναι σαν το τρυπημένο λάστιχο που δεν σε πάει πουθενά, δεν το αλλάξεις. Πολύ σωστά. Δεν θα προχωρήσουμε στη ζωή μας αν δεν αλλάξουμε αυτή την νοοτροπία. Λέει ο Χάρης μας, είναι ώρα να αποχαιρετήσουμε την τοξικότητα, να ξεσκονίσουμε τη ζωή μας και να πάμε μπροστά. Ακριβώς. Γιατί λέει ο Χάρης, το μοναδικό άτομο που θα είναι μαζί σου για ολόκληρη ζωή, για ολόκληρη τη ζωή, είσαι εσύ. Να σε προσέχεις, να σε σέβεσαι, να σε αγαπάς. Μάλιστα. Αυτοαγάπη. I love myself. Μα μας το έχεις κολλήσει, Χάρη, με αυτό, ε. Είσαι. I love myself, I love myself, I love myself. Άλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, Χάρη, τι θεματάρα είναι αυτή. Δεν σε είχα προειδοποιήσει ότι θα μοιραστώ οθόνη, αλλά δεν μπορούσα να μην μοιραστώ την οθόνη. Έχεις τόσο ωραία σχέδια, τόσες ωραίες απόψεις, ιδέες, αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα μπει στο σος αυτό το βίντεο. Είναι εξαιρετικό. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σ' αγαπούμε πολύ. Σε θέλουμε στην παρέα μας, όποτε μπορείς, γιατί ο Χάρης έχει εξαιρετικά βεβαρημένο πρόγραμμα και με διδακτικές υποχρεώσεις, αλλά και με τις ψυχοθεραπείες. Κάνεις και online ψυχοθεραπείες, Χάρη, δεν είναι? Κάνεις και online. Ναι. Είναι το νέο trend, το online therapy, το οποίο, να σου πω την αλήθεια, εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ του, γιατί και εγώ την ψυχοθεραπεία που κάνω στη δική μου ψυχολόγο την κάνω online. Γιατί έχεις μόνο εκείνη την ώρα, εκείνη την 50 λεπτά, μια ώρα πόσο μπορεί, 50 λεπτά κανονικά είναι η συνεδρία. Δεν έχεις ούτε να μπεις στο αυτοκίνητο να οδηγήσεις, να μπεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, απλώς χρειάζεσαι ένα ήσυχο δωμάτιο μόνος σου με τον υπολογιστή σου ή το τάμπλετ σου ή το κινητό σου και είναι εκείνη η ώρα για σένα. Ένα από τα καλά της πανδημίας είναι ότι μας έχει μάθει τις online συνεδρίες που ευκολύνουν τη ζωή μας. Χάρη μου, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια, φιλιά πολλά. Φιλιά.